λίγο το πολύ ο συνάδελφος και έχει αναλύσει το παιχνίδι. Εγώ μπορώ να πω ότι το παιχνίδι είχε δύο μέρους. Αυτό το μέρος ότι το ξέραμε ότι Άρης είναι μια επικίνδυνη ομάδα, τα έρθει και όπως όλα τα παιχνίδια αυτά που τελευταία τρία, τέσσερα παιχνίδια δεν έχει χάσει από κανένα, από μια ομάδα να ήταν, να μην ήταν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. Για μας τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά, πιέζαμε αυτά που θέλαμε, βάλαμε δύο πάρα πολύ καλά γκολ και πήγαμε στα αποδυτήρια με 2-0. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα και Άρης έχει κάνει κάποιες αλλαγές, ρισκάρανε πιο πολύ και εκεί που ελέγχαμε το παιχνίδι, ακόμη μια φορά τρώμε γκολ που ούτε εγώ καταλαβαίνω πώς το τρώμε. Έλλειψη επικοινωνίας, έλλειψη αποφασιστικότητας, αλλά θέμα είναι ότι εμείς το τρώμε. Και από εκεί και πέρα ήταν ένα χάος. Όπως σας λέω ότι ήταν ένα χάος. Είναι σίγουρα, όταν έχετε ένα σκορ που είναι 2-0 και ο αντίπαλος από πουθενά σας βάζει γκολ, με το τραγικό το λάθος το δικό μας, από σίγουρα τη ψυχολογία είναι ανεβασμένη, ο αντίπαλος δεν έχει να χάσει τίποτα ή μπορεί να φάει τρίτο γκολ ή να πάει η ισοφάριση που όντως το παιχνίδι ήταν πάνω κάτω. Και εμείς είχαμε κάποιες προϋποθέσεις να βάλουμε το τρίτο γκολ, δεν το βάλαμε, αλλά τελικά αυτά που το νομίζω και στο μυαλό μας ήταν να μην φάμε το δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στους παίκτες μου, συγχαρητήρια και στον συνάδελφο του, εύχομαι όλο ψυχα την ευκαιρία του. Ξέρω ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Ομόνοια. Τον έχουμε πολλά χρόνια προπονητική καριέρα να πάνε πάρα πολύ καλά. Ακόμη παρότι όλα είναι αυτά, αυτά ήταν τεχνικο-τακτικά χαρακτήρα που σίγουρα πρέπει να την λύσουμε, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν κινδυνεύσαμε, ας τα πούμε, κάτι από ακριβώς από πότε να τρώμε εδώ. Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν πρέπει σαν ομάδα να δεχόμαστε. Αλλά από εκεί και πέρα είπα ότι υπάρχουν προηγούμενες, επόμενες μέρες που σίγουρα πρέπει να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα εύχομαι στον Άρη καλή συνέχεια και εμείς θα συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που μας περιμένει επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.